Αιτία πολέμου αποτελεί για τα σωματεία και τους εργαζόμενους το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά που τέθηκε σε διαβούλευση. Ο κύριος Χατζηδάκης θα πρέπει να καταλάβει ότι το οκτάωρο ήδη έχει καταργηθεί. Υπάρχουν κλάδοι όπως ο επισιτισμός, ξενοδοχείο υπάλληλοι, οι τράπεζες, όπου εκεί πέρα εργαζόμενοι δουλεύουν 8 και 10, 10 και 12 ώρες χωρίς να πληρώνονται την υπερορική απασχόληση. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι εν καιρό πανδημίας και έρχεται το εργασιακό νομοσχέδιο όταν οι εργαζόμενοι 1,5 χρόνο τώρα έχουν πληρώσει το μάρμα της υγειονομικής κρίσης. Η κατάργηση του οκταώρου, οι αλλαγές στις υπερορίες, τις απολύσεις και τις απεργίες είναι οι κύριες διατάξεις του νομοσχεδίου που ξεσηκώνουν τους εργαζόμενους. Είναι τουλάχιστον ανήθικο εν μέσω τέτοια κρίση που έχει φέρει η πανδημία, η κυβέρνηση να τολμά να φέρνει τέτοιο νομοσχέδιο που στην ουσία καταργεί το οκτάωρο και μας βάζει να δουλεύουμε Κυριακές. Αφήνει τον εργαζόμενο μόνο του αυτό το νομοσχέδιο να διευθετήσει το χρόνο εργασίας με τον εργοδότη σε βάθος εξαμήνου. Έτσι νομιμοποιούμε την απασχόληση η οποία δεν θα πληρωθεί και νομιμοποιούμε την αδήλωτη εργασία, η οποία εμέσως απειλής θα οδηγήσει σε ντόμινο απολύσεων και θα απορριθμίσει το εργασιακό τοπίο, το οποίο ήδη είναι απορριθμισμένο. Όπως τόνισαν, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων. Ήδη με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η Κρήτη είναι πρώτη περιφέρεια σε αύξηση ανεργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αντί να έρθει η κυβέρνηση να νομοθετήσει στήριξη της απασχόλησης, έρχεται με ένα επέσχυντο νομοσχέδιο που ουσιαστικά καταργεί το οκτάωρο, νομιμοποιεί τη μαύρη περιοριακή απασχόληση, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις και οδηγεί σε ατομικές συμβάσεις μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, ουσιαστικά εγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους σε ένα κλίμα φοβίας, σε ένα κλίμα εκφοβισμού. Θα τα μας βρούνε μπροστά τους. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να περάσει τέτοιου είδους νομοσχέδιο. Όπως προαναγγέλουν τα σωματεία, το επόμενο διάστημα θα βρει τους εργαζόμενους στους δρόμους. Χτες βράδυ λάβαμε ομόφωνη απόφαση στο διοικητικό που έγινε στο εργατικό κέντρο από όλες τις παρατάξεις να προχωρήσουμε σε κινητοποίηση εν όψη του αντιεργατικού νομοσχεδίου που παρουσίασε χτες η κυβέρνηση, περιμένοντας το κεντρικό μας όργανο να αποφασίσει την ημερομηνία και την μορφή που θα έχει κινητοποιήσει το επόμενο διάστημα.